Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Η νέα εποχή στη γη της Ελιάς στην τέταρτη σεζόν έχει σαρωτικές αλλαγές στις ζωές όλων των χαρακτήρων. Οι περισσότερες δυσάρεστες και περίπλοκες. Οι νέοι ηθοποιοί και οι νέοι ρόλοι της σειράς προκαλούν προβλήματα. Προς το παρόν, η Αθηνά δεν έχει χαρεί στιγμή τον γάμο της με τον Τζον και θα ζήσει έναν μεγάλο εφιάλτη. Ο ρόλος της Άντζελας Γκερέκου αποκτά ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου επεκτείνει το σχέδιό της, αλλά το να προκαλέσει την Αθηνά στη γη της Ελιάς είναι και το μεγαλύτερο λάθος της. Αυτή τη φορά της παίρνουν ότι πολυτιμότερο έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στη Μάνη. Η γη της Ελιάς αντέχει προς το παρόν στον πολύ σκληρό ανταγωνισμό με τις νέες σειρές και τα reality που βρίσκονται απέναντί της. Οι τηλεθεατές δεν εγκαταλείπουν εύκολα τις αγαπημένες τους συνήθειες και παρόλο που η σειρά ξεκίνησε σεναριακά κάπως αδύναμα, πλέον αλλάζει. Αποκτά ένα αστυνομικό ενδιαφέρον για δύο λόγους. Αφενός γιατί ο αστυνόμος Κουράκος, ο καρδιοκατακτητής της Μάνης και μόνιμο meme στο Twitter, πλέον κάνει σχέση με την Αριάδνη, αφετέρου γιατί έχει αρκετές επαγγελματικές προκλήσεις. Οι απαγωγές παιδιών στη Μάνη τον έχουν κινητοποιήσει, αλλά ακόμη δεν γνωρίζει τη δυναμική του κυκλώματος και ποιος κρύβεται ως αρχηγός πίσω από αυτό. Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου είναι τόσο αβίστακτη και τόσο απερίσκεπτη ταυτόχρονα, που στο μέλλον θα κάνει το μεγάλο βήμα και θα οργανώσει την απαγωγή της κόρης της Αθηνάς. Έχει ήδη αποκτήσει μια καλή σχέση μαζί τους και με την επιστημονική της ιδιότητα δίνει συχνά ως παιδοψυχολόγος συμβουλές για την ανατροφή της κόρης της. Αυτό το θέμα είναι ένα μεγάλο αγκάθι για το νιώπαντρο ζευγάρι. Η Αθηνά πανικοβάλλεται με την εξαφάνισή της κόρης της και ο αστυνόμος Κουράκος έχει ένα μεγάλο challenge για να τελειώνει μία και καλή με το κύκλωμα. Αυτή η απαγωγή και η διελεύκανσή της είναι στην ουσία και το τέλος του ρόλου της. Άλλωστε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου με ανάρτησή της μας είχε πριδεάσει πως ο ρόλος της στη σειρά θα ήταν σύντομος, βάζοντας στιγμιότυπα από το τελευταίο της γύρισμα. Γράφοντας μάλιστα για την εμπειρία της, σας ευχαριστώ όλους έναν-έναν, ξέρετε εσείς, που με βοηθήσατε από την πρώτη μέρα να νιώσω τόσο οικεία και που με κάνατε την τελευταία μέρα του γυρίσματος να φεύγω βουρκωμένη. Σε άλλα νέα, δύσκολα θα περάσει και ο Νίκος Γαλανός. Ο Ισίδωρος προσπαθεί να αποτρέψει την κόρη του Αντιγόνη να έρθει στη Μάνη, εκείνη το τολμά και έρχεται αποφασισμένη να διεκδικήσει ξανά την κόρη της. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια πολύ δραματική περίοδο της σειράς που θα αναστατώσει όλους τους βρετάκους. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.